Λέγαμε και εχθές για τον εντοπισμό του 22ου θύματος, του 22ου νεκρού μετά από την τραγωδία στη Μάνδρα Αττικής. Ο αριθμός όμως των θυμάτων έχει ανέλθει στους 23, καθώς εξέπνευσε και μία γυναίκα νοσηλευόμενη στο Θριάσιο όλες αυτές τις μέρες. Εμείς βλέπουμε και στα πλάνα μας εχθές την ώρα που τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν την 22η σωρό. Και ο Γιώργος Τσελίγας βεβαίως βρίσκεται εκεί. 14 ημέρες σερί, Γιώργο. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Γιώργος Τσελίγας. Τώρα σας ακούω. Καλημέρα. Ωραία, καλημέρα, Γιώργο. Άννα. Σε ακούμε κι εμείς. 14η ημέρα και πραγματικά οι άνθρωποι προσπαθούν με ένα φτιάρι, με μια σκούπα, με το λάστιχο να καθαρίσουν τη λάσπη. Κοιτάξτε εδώ. Πάμε σε μια ηλικιωμένη κυρία που έχει πραγματικά καταστραφεί ολοσχερό στο σπίτι. Όλα τα υπάρχοντά της είναι έξω, προσπαθούν να στεγνώσουν. Πώς να στεγνώσουν ούτε σε ένα μήνα. Καλή σας μέρα, κυρία. Καλημέρα σας, παιδιά μου, να είστε καλά. Τι πάθατε, πείτε μου. Τι πάθαμε, ένα, δεν βλέπετε και μόνοι σας. Τι να σας πω. Καταστραφήκαμε ολοσχερό. Από εδώ ήρθε το ποτάμι και πέρασε εδώ και εγώ ήμουν μέσα. Ευτυχώς που με τράβηξε το παιδί από εδώ και με έβαλε στο παράθυρο και σώθηκα. Ιδάλλως θα είχα πληγεί, γιατί είστε το νερό μέχρι εδώ. Το είδατε που έχει έρθει. Νερό έχετε για να πληθείτε, κάτι. Νερό έχουμε και όλα τα. Μας τα φέρουν. Δεν μπορώ να πω. Μας φέρουν και νερό και φαΐ και ρούχα μας έχουν φέρει ο κόσμος. Πάρα πολλά. Αυτό το βοήθημα από εκεί το πήρατε τα 500 ευρώ. Λεφτά δεν έχουμε δει. Ρούχα έχουμε δει που τα φέρνει εσύ ο ένας ο άλλος. Ναι. Αλλά άλλοι δεν μας έχουν δώσει λεφτά. Δεν έχουμε λάβει τίποτα. Μας είπανε και στο Δήμο εδώ θα μας δίνουν 580. Τρέχαμε χθες, είχα πάει στην αστυνομία. Είχα ταυτότητα, είχα πάει από εκεί, γύριζα, τα έκανα τα χαρτιά. Δεν μου έχουν. Δεν πού μένετε τώρα εσείς? Εγώ μένω, είναι πιο πέρα η αδελφή μου. Αυτή που σου λέω που έχει πάρει. Κύριε Δημήτρη, εσείς εδώ είστε αντισμήναρχος και πρόσκοπος. Πείτε μου τη συγγνωμιστική ιστορία που ζήσατε με την κυρία εδώ. Συνεχώς είμαστε στο πλευρό των ανθρώπων. Εγώ θέλω να σας μεταδώσω ένα αισιόδοξο μήνυμα σαν πρόσκοπος. Εμείς είμαστε όπου η ανάγκη μας καλεί. Και πάντα αισιόδοξοι. Θα φανεί οξύμορο το να σας δίνω εγώ μηνύματα αισιοδοξίας. Αλλά εδώ με τη Θεία Κατερίνα, τη μέρα που ήρθαμε και βγάζαμε τη λάσπη, κοιτάξτε τι βρήκαμε μέσα στις λάσπες. Αυτό εδώ βρήκαμε. Η οποία ήταν έτσι, δεν την έχω πλύνει, κοιτάξτε, έτσι τη βρήκαμε μέσα στις λάσπες, πεντακάθαρη. Η κονίτσα της Παναγίτσας. Ναι, και η Θεία Κατερίνα μου την έκανε δώρο. Και είπα να την πάρει εσύ να είσαι καλά. Και την έκανε δώρο, το καλύτερο δώρο. Δεν θέλω να στενοχωρήσω. Πολύ συγκινητικό. Συγκινητικό είναι. Δεν θέλω, Δημήτρη μου, να στενοχωρηθώ. Αλλά βλέπω τα χάλια έτσι και στενοχωρηθώ. Πριν 10 μέρες, 15 είμαστε μια χαρά και τώρα είμαστε έτσι. Δεν είναι στεναχώρια. Οι πρόσκοποι είναι από την πρώτη στιγμή εδώ, ειδικά της Ελευσίνος, το πρώτο σύστημα και οι παλαιοί πρόσκοποι, κάθε μέρα εδώ. Ήρθαν από τη Σαλαμίνα, ήρθαν από τη Νέα Χαλκιδόνα, ήρθαν από το Μαρούσι, θα έρθουν την Κυριακή από την Ακρόπολη. Οι πρόσκοποι θα τους βρείτε παντού. Ό,τι μπορούμε. Είμαστε τα παιδιά, είμαστε υπέροχοι. Κουράγιο, να ευχηθώ κουράγιο, τη μόνη λέξη. Να πούμε ότι και τα σχολεία, ότι αυτή η εβδομάδα τα σχολεία εκτός από. Ναι, Γιώργο, ακούμε. Μάλλον έχουμε κάποιο πρόβλημα. Βλέπουμε εντωμεταξύ τους ανθρώπους με όλη την πραμάτια, όλο τους το νοικοκυριό, ό,τι έχει σωθεί να βρίσκεται έξω από το σπίτι, σε μια προσπάθεια καταρχάς να καθαριστούν τα σπίτια, στη συνέχεια να δουν τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Διαφορετικά βλέπαμε και χθες μαζί με τον Δημήτρη Λάπα πώς γινόταν η διακομιδή όλων αυτών των λεγόμενων φερτών υλικών. Όλα αυτά τα υλικά τα οποία κατέβασε με την ορμή του το νερό και βλέπουμε εδώ τις εικόνες σήμερα, ναι, 14η ημέρα στη Μάνδρα Αττικής. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Τσελίκα. Έχουμε ένα πρόβλημα, δεν μας ακούει. Θα σε ξαναβρούμε και πάλι, Γιώργο. Πάμε όμως και στο Σαρωνικό. Η περίοδος του μετατραυματικού μέλητος. Και αυτό το ζουν οι άνθρωποι που το είδα με τα μάτια μου. Όμως ακούστε κάτι. Όσοι διατηρούν επιχείρηση πάνω από 10 χρόνια και έχει καταστραφεί, δυστυχώς δεν δικαιούνται αποζημίωση. Γιατί? Δεν το λέω εγώ, το λέει ο κύριος Παρασκευάς, που πίσω από 10 στην ταβέρνα του. Αληθεύει αυτό που είπατε? Ναι, βεβαίως. Υπάρχει βάση νομοθεσίας. Μαγαζί πάνω από 10 χρόνια δεν αποζημιώνεται. Και εγώ έχω υποστεί ολική καταστροφή. Και από την ομαρχία που ήρθαν και κάνανε αυτοψία και από την πυροσβεστική. Δηλαδή, Γιώργο, σας είπαν ότι δεν πρέπει να δίνετε φράγκο. Το λέει ο νόμος.
Δεν μου είπαν αυτοί, απλώς το λέει ο νόμος. Ο νόμος λέει, ο κύριος διατηρεί πίσω ακριβώς από το σπίτι του ταβέρνα. Όμως ναι. Εδώ είχαμε μια εκτακτική κατάσταση, μια τρομακτική καταστροφή. Σχεδόν η μάνδρα δεν υπάρχει, έχουν καταστραφεί. Επειδή είναι θεομηνία, δεν σημαίνει ότι εκτάκτωση δικαιούστε. Κολλάνε στον χρόνο ότι επειδή διατηρεί αυτό το μαγαζί, το διατηρεί πάνω από 10 χρόνια. Και λέει πάνω από 10 χρόνια, επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί δεν δικαιούνται αποζημίωση, έτσι είναι. Έχετε κάνει απόσβεση δηλαδή, αυτό εννοούν. Αυτό εννοείται, ότι έχει γίνει απόσβεση στο μαγαζί και δεν δικαιούμαι. Για να το ψάξουμε λίγο το θέμα. Σηκώστε τα χέρια ψηλά. Αυτό το λέω. Τα έχω σηκώσει εδώ και καιρό. Σηκώστε τα χέρια ψηλά. Καταλαβαίνετε ότι αν το κράτος θεωρεί ότι μετά από 10 χρόνια έχει γίνει απόσβεση, τότε δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει το μαγαζί. Το μαγαζί καταστράφηκε. Μπήκαν αυτοκίνητα μέσα, τα πάντα. Διαλύθηκε. Αυτός άνθρωπος, πόση ζημιά περίπου πάθατε, κύριε? Γύρω στις 120.000. Ναι. Αν νομίζετε ότι είναι εύκολο να βρεθούν 120.000 για να κάνουν πάλι το μαγαζί. Πρέπει προφανώς κάποιος λίγο πιο υπεύθυνος να το εξηγήσει αυτό. Δεν το συζητάμε. Γιατί έχουν πει ότι οι άνθρωποι που έχουν επιχειρήσει θα πάρουν 8.000 ευρώ και τα νοικοκυριά 5.000 ευρώ. Σωστά. Ναι. Μήπως αυθαίνουσε. Για να μας πει και εδώ. Α, παιδιά, παθαίνεις τρέλα άμα το ψάξεις. Κυρία, γεια σας. Για πείτε μου εσείς εδώ. Ελάτε λίγο πιο άτομα, μη σας λερώσω γιατί τώρα σκουπίσατε. Λοιπόν, βλέπω κι εσείς μέσα στο σπίτι. Έχουμε πάθει ζημιά. Εντάξει, μέσα στο σπίτι η ζημιά ήταν λιγότερη, αλλά έξω είναι η καταστροφή ολική. Και... πείτε μου κάτι, βλέπω μαστόρους μέσα και έξω με δική σας δαπάνη. Με δική μας δαπάνη της μητέρας μου, με τη σύνταξη αυτή που παίρνει τέλος πάντων, τη μικρή σύνταξη. Και συνεργείο εσωτερικά βάλαμε και εξωτερικά, διαφορετική τιμή στο ένα και στο άλλο, με της μητέρας μου τη σύνταξη. Τιμές υπέρογγες. Γύρω στα 300 ήταν το εσωτερικό συνεργείο και αντίστοιχα είναι το εξωτερικό. Δηλαδή, εντάξει, σύνταξη του μηνός έφυγε. Δεν το Γιώργο, συζητάμε. Με τα χρήματα από την πολιτεία, τα πήραν οι άνθρωποι. Δεν έχουμε πάρει επίδομα από την πολιτεία. Ίσως μελλοντικά πάρουμε, δεν ξέρω, γιατί λένε ότι έχουν δρομολογηθεί κάποια πράγματα. Τώρα, αν θα πάρουμε, δεν το ξέρω. Δεν, μέχρι στιγμής δεν έχουμε πάρει κάτι. Πέρασε και στον δρόμο του τσουνάμι άλλο εκεί, στα βεβαίως, χρήματα. Βεβαίως, βεβαίως. Κοιτάξτε, θα σας δείξω τώρα, παιδιά, το Δημοτικό Θέατρο που κάποτε έσφιζε από ζωή με τις θεατρικές παραστάσεις. Κοιτάξτε πώς έγινε μέσα. Καλά, εδώ υπήρχε μια μάντρα, άστη μάντρα, εδώ έχουν πέσει μάντρες από σκυρόδεμα, όχι μάντρα από τσιμεντόλιθους. Εδώ να θλίβεται η εικόνα όλη. Εδώ, κοιτάξτε. Κάποτε εδώ λοιπόν το Δημοτικό Θέατρο, επί Μελίνας Μερκούρη είχε φτιαχτεί αυτό, έχει μπει τόσο νερό, τόσο λάσπη, πάμε τη βοήθεια του Λευτέρη του Κόσχολου. Να δούμε, έχει καταστραφεί όλη η σκηνή, εδώ. Ευτυχώς που δεν λειτουργούσε, ήταν πολύ νωρίς το τσουνάμι, ήταν περίπου 6 ώρα. Τα ξημερώματα, ο Μιγέντο να ήταν πάνω με, μετά τις 8-9 ώρα που θα μπορούσε να ήταν μια θεατρική παράσταση με παιδάκια. Καλημέρα. Να σας ρωτήσω. Ολοκληρωτική καταστροφή έχει και εκεί. Δεν υπάρχει τίποτα. Είστε πρόσκοπος για την πρώτη μέρα εδώ. Τι ακριβώς είδατε εδώ στο θέατρο? Κοιτάξτε να δείτε. Μόνο να δείτε τη στάθμη του νερού που είχε φτάσει. Μιλάμε για 1,5 μέτρο. Σε αυτό εδώ το θέατρο γίνονται και θεατρικές παραστάσεις, παιδικές. Σκεφτείτε να ήταν εδώ γεμάτο παιδάκια, εάν θα υπήρχε περίπτωση να σωθεί κάποιο από αυτά. Θα είχαν πνιγεί όλα. Και τότε δεν θα μιλάγαμε για το παρελθόν και τις αναμνήσεις που έχασαν οι μαντρανέοι. Θα μιλάγαμε για το όραμα και το μέλλον που θα έσβηνε. Με αυτό που είπα, ότι περνάνε αυτοί οι άνθρωποι ένα μεταδραματικό σοκ τώρα. Τώρα είναι το σοκ το μεγάλο. Ευτυχώς που δεν θρηνήσαμε παιδάκια. Σκεφτείτε αυτό που λέμε. Η κρίσιμη ώρα, η κακιά στιγμή, να ήταν μισή ώρα πιο μετά που τα παιδάκια θα ήταν στο σχολείο ή να γινόταν μια παράσταση εδώ μέσα. Τι θα λέγαμε μετά? Νομίζω ότι εκεί, Γιώργο, αυτό που δείξατε, μπορεί ο πνευματικός καλλιτεχνικός κόσμος της χώρας να προσφέρει κάτι, να κάνει κάτι, να πάρει πρωτοβουλίες για να αποκατασταθούν οι ζημιές εκεί στο Δημοτικό Θέατρο. Δεν το συζητάω. Στο Δημοτικό Θέατρο οι εδώ. Οι διάφοροι και τα λοιπά και μεγάλη οι καλλιτέχνες και νομίζω ότι κάτι μπορούν να κάνουν για αυτό το θέμα και ας το σκεφτούν καλύτερα. Όπως κάτι ελπίζουμε να κάνει και η κυβέρνηση και με όλα αυτά που ακούμε για τις αποζημιώσεις να γίνουν λίγο πιο γρήγορα τα πράγματα. Μάλιστα. Γεια σου, Γιώργο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα. Ο κύριος Ανδρέας Γερομπαλίδης εδώ κοντά μας, φωτοτεχνικός. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γερομπαλίδη. Λοιπόν, και ο κύριος Γιώργος Ρούσκας, ο πρόεδρος του Μολογραφικού Συλλόγου Αθηνών. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Γεια σας, κύριε Ρούσκα. Λοιπόν, εδώ μαζί, γιατί ο Γερομπαλίδης. Είναι μαμούνι. Πήγε και ανακάλυψε το θηρίο. Ένα βασιλικό διάταγμα του 1000.